στο νοσοκομείο Χιού σε αντίθεση με τα νοσοκομεία του κέντρου, που οι οδηγοί των ασθενοφόρων διεκπεραιώνουν δουλειές όπως να μεταφέρουν αίματα ή κάτι πιο ελαφρό, πιο όχι τόσο σημαντικό, εδώ οι οδηγοί των ασθενοφόρων εξυπηρετούν για το 65% των περιστατικών. Αν λοιπόν τεθούν σε διαθεσιμότητα και μπουν στο υπόλοιπο πρόγραμμα της διαθεσιμότητας όπως και στο κέντρο, θα υπάρχει άμεσο πρόβλημα, δεν θα λειτουργούν τα ασθενοφόρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα παίρνει ο άλλος να κάνει μια κλίση για να έρθουν να του πάρουν ένα επίγον περιστατικό, οποιοδήποτε πολίτης έχει πρόβλημα, και δεν θα μπορεί να μετακινηθεί το ασθενοφόρο γιατί δεν θα υπάρχουν οδηγοί. Δηλαδή τα 2/3 από τις βάρδιες τα εξυπηρετούν αυτοί οι παλιοί οδηγοί, όχι οι οδηγοί του ΕΚΑΒ. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν είναι ούτε το ατύχημα που θα γίνει στον δρόμο. Και το ατύχημα, γιατί οι βάρδιες καλύπτονται από αυτούς τους παλιούς οδηγούς. Εδώ στοιχείο υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο. Το ΕΚΑΒ στην Αθήνα είναι στελεχωμένο με εκπαιδευμένους ΕΚΑΒΙΤΕΣ οδηγούς. Εδώ στοιχείο υποχρεωτικά αυτοί συμπληρώνουν και αναλαμβάνουν και διεκπαιρεώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των επιγόντων περιστατικών. Λέτε, άρα δηλαδή, είναι ζωτική σημασία. Για να βγουν οι βάρδιες, λοιπόν, χρησιμοποιούνται και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ και οι άλλοι οδηγοί. Ακριβώς. Εδώ δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία, να το πω απλά, που ίσως είναι σε άλλα νοσοκομεία του κέντρου, που υπάρχουν εναφθονία αυτοί. Άρα δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, οριζόντια. Εδώ πρέπει να υπάρχει διάκριση. Αν βάζουν από το Υπουργείο τη λογική ότι ο ασθενής δεν πρέπει να επιστρέφει ο σπίτι με το ασθενοφόρο, αλλά να φεύγει με δικά του μέσα, για παράδειγμα. Ναι, μα εδώ εμείς δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Άλλωστε, εξάλλου, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η λειψανδρία στους οδηγούς, μετά τις 2 η ώρα από εδώ, από το νοσοκομείο, κανένα τέτοιο περιστατικό δεν διεκπεραιώνεται. Δηλαδή, αν είναι κάποιο να φύγει, φεύγει μόνο στις πρωινές βάρδιες για να επιστρέψει σπίτι του. Μετά τις 2 μένει υποχρεωτικά εδώ, δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, γιατί δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, αυτή η δυνατότητα. Μετά τις 2 λοιπόν, κανένα περιστατικό δεν πηγαίνει πια σπίτι του. Εξυπηρετούν μόνο τα επίγοντα και τους οφείλουν 1500 ρεπό. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρόβλημα υπάρχει. Φανταστείτε λοιπόν να φύγουν τα 2/3 των οδηγών που ήδη υπηρετούν, ποιος θα μετακινεί το ασθενοφόρο. Γιατί ο αριθμός που είναι των διασωστών του ΕΚΑΒ εδώ είναι μικρός. Δηλαδή δεν μπορούν να καλύψουν τον τομέα μόνοι του. Γι' αυτό εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με το ΕΚΑΒ. Οι οδηγοί με τους διασώστες. Και βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα, βέβαια με πίεση πάντα. Σε περίπτωση που βγουν σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί του νοσοκομείου, το 65% δηλαδή που στηρίζουν τη λειτουργία του ΕΚΑΒ, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα λεπτό, εγώ σας έχω δει εσάς να πηγαίνετε σε τροχαία ατυχήματα. Ναι, κάνουμε τη δουλειά των διασωστών. Άρα στην ουσία χρειάζεστε όπως και να έχει. Βεβαίως χρειάζεται. Με αυτές τις προσπάθειες, με αυτόν τον αριθμό, ήδη μας οφείλουν πάρα πολλά φαινόμενα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την κοινωνία της Χίου τουλάχιστον με την προνοσοκομιακή. Είστε 9 οδηγοί τώρα. 8. 8, συν πόσοι διασώστε. 7. 7. Μάλιστα. Και δεν φτάνουν αυτοί. Όχι, βέβαια. Ναι. Εσύ για παράδειγμα, προσωπικά, τι σου οφείλετε. Εμένα μου οφείλουν γύρω στα 70 οφειλόμενα ρεπό και μια τριανταριά μεσάρια. 100 μέρες. Περίπου. Πότε, ναι, 95, κάπου εκεί. Πότε θα τις πάρεις. Πότε. Και παρόλα αυτά, χωρίς να τους ενδιαφέρει, ξαφνικά καταργούν τις θέσεις των οδηγών. Θα δούμε μεγάλο κενό για την κοινωνία της Χίου. Τώρα, προσπαθούμε. Εάν θα μείνουν οι 8 που λες διασώστες, τι θα καλύψουν. Τίποτα, θα καλύψουν 5 μέρες την εβδομάδα. Χωρίς να παίρνουν άδεια. Οι άλλες 2 μέρες. Και ναι. Δεν θα υπάρχει ασθενοφόρο. Θα τηλεφωνάς, σου λέει δεν έχει οδηγό δηλαδή. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, ναι, δεν θα υπάρχει κανείς. Σε καμιά περίπτωση. Και βέβαια όλοι οι δευτερογενείς διακομιδές, εξιτήρια, επανεξετάσεις, νεφράκια. Ένας παππούς που είχε κάνει εγχείρηση να πάει σπίτι του, για παράδειγμα. Δεν θα μπορούν. Και το ΕΚΑΒ θα προσπαθήσει να καλύψει μόνο τα επίγοντα. Πρέπει να πάρει ταξί δηλαδή. Ναι, αν μπορεί. Γιατί γίνεται αυτό. Ποια λογική έχει. Η λογική. Πιστεύω ότι η λογική είναι να δοθούν οι δευτερογενείς διακομιδές στους ιδιώτες. Οι ποιους ιδιώτες. Σε ιδιώτες θα υπάρξουν ιδιώτες. Όταν υπάρξει κάποια πίεση στην κοινωνία, κάποια στιγμή θα εμφανιστούν τα ιδιωτικά στενοχώρα, οι ιδιωτικές εταιρείες για να καλύψουν το κενό. Όχι για να πηγαίνει στο ατύχημα, αλλά όχι, για, βέβαια, για να κάνει μετακομιδές δηλαδή. Διακομιδές. Πού εκεί είναι τα λεφτά. Γιατί. Γιατί δεν θα πληρωθεί όλο, θα πληρώσει από τον πατέρα του στο σπίτι, τη μάνα του. Ενώ σε ένα τροχαίο. Από ένα τραπέζι διαπάρσε. Όχι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο γενικά. Δηλαδή αυτή είναι η λογική δηλαδή. Ήδη στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, λειτουργεί αυτό. Απλά το να το κάνουν πιο. Ειδικά στην αφορά δηλαδή. Βέβαια. Αυτό λειτουργεί στην Αθήνα. Βέβαια.
Ό,τι δεν μπορεί να καλύψει το ΕΚΑΒ, τα καλύπτουν οι δυτικές εταιρείες. Αυτή λοιπόν τη λογική. Θα δούμε. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες, μήπως ανατρέψουμε όλη αυτή τη διαδάσταση και βλέπουμε.